Σειρά μέτρων για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας εν ώψη των συναντήσεων με την Τρόικα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η δωρεάν χορήγηση φθηνών γενοσίμων φαρμάκων, καθώς και η συνταγοράφηση της δραστικής ουσίας. Το ρεπορτάζ είναι της Εμιλίας Σταθάκου. Σκληρό παζάρι αναμένεται να κάνει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τους Τροϊκανούς για τις περικοπές στο χώρο της υγείας. Οι οριζόντιες μειώσεις και περικοπές οδήγησαν σε κατάρρευση της φαρμακευτικής περίθαλψης και χιλιάδες ασθενείς βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες χωρίς τα φαρμακά τους. Το επιτελείο του Υπουργείου Υγείας θα αντιπροτείνει στη Τρόικα ισόρροπα μέτρα για την εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία όμως διασφαλίζουν την περίθαλψη του Έλληνα ασθενή. Τα γενώσιμα επανέρχονται στο τραπέζι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγούνται χωρίς συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες παθήσεων. Αν ο ασθενής επιλέξει πρωτότυπο σκεύασμα, θα πληρώνει τη διαφορά από την τσέπη του. Τη μάχη για την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση που έχει εκτινάξει στα ύψη την δαπάνη είναι αποφασισμένο να κερδίσει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται σειρά μέτρων όπως είναι η καθιέρωση θεραπευτικών πρωτοκόλων και η θέσπιση οροφής στην συνταγογράφηση ανά ειδικότητα. Ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθιερωθεί η συνταγογράφηση από τους γιατρούς της δραστικής ουσίας και όχι της εμπορικής ονομασίας. Ωστόσο, αυτό θα είναι αιτία πολέμου για τον ιατρικό κόσμο και όπως λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα. Επιτέλους και εδώ στη χώρα μας, ας πάψουμε να λειτουργούμε με παρθενογενέσεις. Ας δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κανείς μπορεί να κάνει τον εξορθολογισμό, όμως η θεραπεία ανήκει στο γιατρό και σε κανέναν άλλον υγειονομικό. Εάν συνταγογραφούν τη δραστική ουσία, τότε μετακυλίουν τη θεραπεία σε άλλους μη γιατρούς επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών και φυσικά στόχο έχουν μόνο το χρήμα και την εξοικονόμηση του χρήματος και όχι τη σωστή θεραπεία και τη καλύτερη δημόσια υγεία στη χώρα μας.